αυξήσεις. Αν αποφασίσουν να υποκύψουν στις πιέσεις της Τρόικας και να παγώσουν τις συντάξεις για τα επόμενα 2 χρόνια. Και αν αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις αλλαγές στο δημόσιο από την πρώτη μέρα του 2015 και όχι σε πειραματικό στάδιο όπως σκόπευαν να κάνουν. Θα τα ψηφίσετε εσείς αυτά τα μέτρα, θα περάσουν? Πρώτα απ' όλα, εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω γιατί δεν είμαι βουλευτής. Παρόλα αυτά. Με συγχωρείτε, όμως, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που μου διέφυγε. Παρόλα αυτά όμως. Αλλά είναι η αγαπημένη μου ερώτηση τις τελευταίες ημέρες αυτές και σας πήρε η μπάλα, σας αραβάτησα. Ότι εμείς από πλευράς μας ως χώρα. Θα τα ψηφίζατε ωστόσο εσείς, νομίζω θα τα περάσουν από την Βουλή. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει από πλευράς της τον καλύτερο διαπραγματευτή, που είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς και τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, οι οποίοι στεναρά. Ναι, επειδή οι διαπραγματεύσεις όμως οδηγούν σε συμβιβασμούς. Έχοντας γνώση των πραγμάτων, στεναρά και με πατριωτισμό θα εξυπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μην ξεπερνώντας κόκκινες γραμμές που η ίδια κυβέρνηση αυτή έχει βάλει, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση των συντάξεων, η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, άρα όχι μείωση τάξεων, όχι απελευθέρωση απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Και όχι αύξηση του ΦΠΑ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις οποίες έχω την τιμή από σήμερα να είμαι γραμματέας. Κύριε Ρήγα, κοιτάξτε, τι πιέσεις δέχεστε από την Τρόικα? Η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσον αφορά τις συντάξεις, το ασφαλιστικό θα σας πάω. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η Τρόικα ζητάει. Είναι για πάγωμα διετίας ή περισσότερο ή μεγαλύτερες? Ξαφνικά από εκεί που οι πιέσεις ήταν να περικοπούν οι συντάξεις, να αλλάξουν οι όροι συνταξιοδότησης, να καταργηθούν τώρα ό,τι έχει απομείνει σχετικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Μην αρχίσουμε και κλαίμε τώρα γιατί πιθανόν να μην αυξηθούν οι συντάξεις και τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου μέχρι τώρα. Συγγνώμη. Δεν είναι, ακόμη και αν οι συντάξεις μείνουν όσο έχουν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ναι. Δεν είναι μέτρο από μόνο του? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τι εννοείτε? Θα έλεγα ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, κύριε Ρήγα. Αλλά έρχομαι να σας πω απλώς κάτι που μου λένε από το κοντρόλ. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κουτρουμάνης το πρωί μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι δεν μιλάμε για πάγωμα, μιλάμε για μείωση που ζητάει η Τρόικα των συντάξεων αυτό κατά 20%. Αυτό σας λέω. Η Τρόικα μέχρι τώρα ζητούσε μείωση συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους, για όσους επρόκειτο, όσους δεν έχουν κατοχυρώσει τη συνταξιοδότησή τους και πρόκειται να βγουν στη σύνταξη, ζητούσε πράγματι μειώσεις. Ζητούσε να αλλάξουν οι όροι συνταξιδότησης, να αυξηθούν τα όρια. Αυτά όλα έχουμε πει όχι, δεν γίνεται τίποτα. Αν με ρωτάτε εάν το πάγωμα των συντάξεων αποτελεί κάτι το οποίο είναι αρνητικό, θα έλεγα ναι. Αλλά όχι ότι θα σπάσει συμφωνία επειδή θα παγώσουν οι συντάξεις. Εδώ διεκδικούσαν, σας λέω, το και πιέζανε. Είναι δεδομένο το πάγωμα των συντάξεων, δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι κάτι που μπορούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση να δώσουμε. Να δώσουμε το δέχεστε. Για τη διετία. Εάν η διαπραγμάτευση είναι να την αφήσει στον αέρα, κυρία Τσαπανίδου, με συγχωρείτε, εδώ σας λέω ότι πάμε να σώσουμε. Θα το ψηφίσουν, πιστεύετε, οι βουλευτές του Πασόκ? Δεν ξέρω, θα ψηφίσουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ψηφίσουν, πιστεύετε? Αυτό δεν το ξέρω, κυρία Τσαπανίδου. Αυτό το οποίο ξέρω με βεβαιότητα όμως και θέλω να το πω σε όλους και σε όλους μας παρακολουθούν, είναι ότι πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα στιβαρός, αυτός και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και οι πλάτες είναι πολύ γερές για να παρασπίσει τα εθνικά συμφέροντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακούστε, για να ολοκληρώσω την. Ο ελληνικός λαός θέλει η συμφωνία να κλείσει. Γιατί αυτό έχει να κάνει με το πέρασμα πραγματικά στην επόμενη μέρα. Η διαπραγμάτευση, κυρία Τσαπανίδου, δεν θα σπάσει από δευτερεύοντα ζητήματα. Η διαπραγμάτευση δεν θα ολοκληρωθεί αν η Τρόικα έχει τις αιμονές αυτές που δεν δικαιολογούνται, όπως το να επιμείνει στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συμφωνήσουμε με την Τρόικα και μάλιστα στο ύψος που το απαιτεί. Και επίσης, αν επιμείνει σε αυτές τις ιδεολειψίες που έχει, γιατί περί ιδεολειψίας πρόκειται, τον επιμένει στις σωματικές απολύσεις σε μια χώρα που δεν έχει αυτή την ανάγκη τώρα, αν επιμένει στην αλλαγή της λειτουργίας της ανταπεργίας του lockout, όπως ισχύει μέχρι σήμερα από τον αστικό κώδικα, ή αν επιμείνει να έχουμε περικοπές, και επαναλαμβάνω, περικοπές σε ζητήματα μισθών, συντάξεων ή σε αλλαγή όρων στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν υποχωρεί. Τα άλλα που είπατε για το δημόσιο τομέα, έχουμε βάλει ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Ότι η αξιολόγηση ως μόνιμο σύστημα πρέπει από το 1η-1η του 2015 να αρχίσει να λειτουργεί. Το ενιαίο μισθολόγιο με βάση τη μέθοδο αξιολόγηση πρέπει και αυτό να λειτουργεί. Και επίσης περικοπές των επιδομάτων. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Έμεσα μείωση εισοδήματος είναι, μείωση μισθών. Ακούστε. Δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό
αποτέλεσμα είναι ουδέτερα. Τι σημαίνει αυτό που ακούσαμε, μείωση επιδομάτων ή αλλαγή τα εκτός έδρας. Θα σας πω με ένα πράγμα. Τι σημαίνει εξορθολογισμός των εκτός έδρας. Εξορθολογισμός των εκτός έδρας σημαίνει ένας υπάλληλος που μετακινείται και είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ να μην παίρνει 30 ευρώ και ο άλλος που είναι ΠΕ και μηχανικός να παίρνει 60. Άρα αυτό λοιπόν, σημαίνει, για να, επειδή ο χρόνος είναι και περιορισμένος και θέλω να ακούσω και τον κύριο Χρυσόγωνο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Άρα λοιπόν, λέτε ότι εσείς μπορείτε από τη δική σας πλευρά της διαπραγμάτευσης να δώσετε το πάγωμα των συντάξεων για την επόμενη διετία, να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο δημόσιο άμεσα από την 1η-1η του 2015. Και τι άλλο, τι άλλο είναι αυτό που δίνετε. Από την 1η-1η του 2015, είπαμε ποιες είναι. Είναι η μέθοδος αξιολόγησης και το ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο έχουμε πει ότι θα εφαρμοστεί, δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2015, θα πρέπει να ψηφιστεί τι από άλλο το 1η-1η του 2016. Τι άλλο είστε διατεθειμένοι να παραχωρήσετε στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε στο τραπέζι την αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ. Είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Πουθενά καθόλου τίποτα, ούτε στα βασικά τρόφιμα, ούτε στα νησιά, ούτε πουθενά. Όχι, όχι. Γιατί αυτό πραγματικά θα είναι σε αυτή τη φάση ένα πολύ σοβαρό. Όχι σε αυτό αρνητικό. Λέτε. Βεβαίως το ζητούσε. Όχι λέτε σε αυτό. Βεβαίως το ζητάει. Μάλιστα. Η Τρόικα ζητάει αύξηση των 18% συντελεστών και μείωση των και κατάργηση των χαμηλών συντελεστών στα το ΦΠΑ των νησιών. Μάλιστα.